λοιπόν είναι στην παρέα μας, άντρε μου. Γεια σας. Καλώς μας ήρθες. Χάρη μου, πάντως είσαι εξαιρετικός. Στο παιχνίδι. Ναι, να το σκεφτούν εδώ στον Αλφα Κύπρο, να σας το ταιριάζει. Ένας 25. Μην δουλες τέτοια. Μην δουλες τέτοια. Άντρη μου, καλώς ήρθες στον Αλφα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Έλα να καθίσουμε να τα πούμε. Έρχομαι. Γιατί είσαι ένα 24ωρο πριν από την πρεμιέρα. 24 ώρες, δεν είναι αύριο το βράδυ. Καλά, 24 και κάτι. Πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ καλά, γιατί ολοκληρώσα. Έκαμε τη γυμναστική. Τα είδα, τα είδα. Τον δούλευα και πιάστηκα εγώ. Πες μας τα δικά σου όμως. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλά, νιώθω πολύ χαρούμενη. Ολοκληρώσαμε και το πρώτο γύρισμα, πήγαινε εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία, θα δούμε και το τρέιλερ. Ναι, και εντάξει, είναι κάτι το οποίο κάνουμε πολλά χρόνια. Αλλά πάντα οι πρεμιέρες είναι. Εντάξει. Λες και ξεκινάς από την αρχή. Και άλλο κανάλι, δεν είναι μόνο ότι είναι πρεμιέρα, είναι και μια μεγάλη αλλαγή αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι τεράστια αλλαγή, αλλά η αγκαλιά που πήραμε από τον Αλφα Κύπρου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και θερμή. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που αγκαλιάσαν την παραδοσιακή βραδιά. Η ομάδα μας παραμένει ίδια, είναι πλέον οικογένεια όλοι οι συντελεστές της παραδοσιακής βραδιάς. Ναι. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι τις επιτυχίες τις κάνουν οι καλές ομάδες. Εντάξει, ναι, δεν και είναι. Και φαίνεται ατομικό και στη δικιά σας εκπομπή ότι. Ναι, είσαι καλά, άντρη μου. Σίγουρα δεν είναι ένα ατομικό άθλημα. Είναι πολύ ομαδικό. Πάρα πολύ ομαδικό. Ναι. Και σε μια εκπομπή μουσική όπως είναι η παραδοσιακή βραδιά με τόση μεγάλη διάρκεια. Που έχεις μουσικούς, έχεις. Ακόμη και ο τελευταίος κινηματογραφιστής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Τι αλλάζει, τι διαφορετικό θα δούμε? Έχουμε ένα νεωμένο σκηνικό, έχουμε έτσι τις ενότητές μας, τα τραγούδια μας. Δίνουμε πάντα έμφαση στην παράδοση της Κύπρου μας, που είναι και το στοιχείο που κάνει την εκπομπή να ξεχωρίζει και είναι κάτι το οποίο αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και εμείς και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Θεωρώ ότι θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα, διασκέδαση που το έχει ανάγκη πραγματικά ο κόσμος. Και βγαίνοντας στα χωριά που πάμε και τραγουδάμε και βλέπω τον απλό κόσμο, μας λέει θέλουμε να διασκεδάζουμε, θέλουμε να ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και νομίζω ότι είναι αυτό που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε. Λοιπόν, έχουμε το τρέιλερ για την πρεμιέρα, είναι το πρώτο γύρισμα όπως μας έχεις πει που έχει γίνει. Αύριο λοιπόν το βράδυ, παραδοσιακή βραδιά ξεκινάει εδώ στον Αλφα Κύπρου στις 9 το βράδυ και πάμε να το δούμε. Μοναδικές 10 χρόνια παραδοσιακή βραδιά. Ριάνια, 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 τα σελήνια μονάτια διπλά. Δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Θα σου φύγω στο χαπί. Πρέπει τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου τι και που τα σήμερα τζέδα τον Αλφα να δωρούμε. Πάρα πολύ ωραίο, άντρη μου, πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, και αγαπημένος και Κώστας Καραφώτης είναι. Κώστας έχετε Καραφώτης για πρώτη φορά στην παραδοσιακή βραδιά. Ήταν εξαιρετικός, γνωρίζεστε. Ναι, είναι υπέροχος. Ένα πλάσμα υπέροχο, ναι. Εξαιρετικός καλλιτέχνης. Πολύ. Και θα το δείτε επί σκηνή στην παραδοσιακή βραδιά. Επαντρέψαμε για την Παν επειδή. Ναι. Ένα προβληθεί αύριο, και η Παν είναι στο γάμο. Αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Κάνατε ήδη, ξεκινήσατε από χθες. Σπάει ρεκόρ Γκίνες η Παν, δεν είναι σε ταυτόχρονα. Εντάξει, η ομάδα, ο Μιχάλης μας, όλη η παραγωγή, ο παραγωγός μας, ο Νίκος ο Γαλινής, δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα. Θα το δουν οι τηλεθεατές αύριο από τον Αλφα Κύπρου και ελπίζω να το αγκαλιάσουν και φέτος. Πώς νιώθεις εσύ για αυτή την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης? Πώς νιώθω? Νιώθω μεγάλη χαρά. Είναι ένα μεγάλο βήμα για όλους μας να βρισκόμαστε στον Αλφα Κύπρου. Και ήταν αυτό από την πρώτη στιγμή μας πριν από το χέρι. Μας έδειξαν το δρόμο, αγκάλιασαν την παραδοσιακή βραδιά όπως ήταν. Δηλαδή, η παραδοσιακή βραδιά στήθηκε πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Δεν ήθελαν να επέμβουν σε αυτό που κάνουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Φυσικά, μας αρέσει και εμάς να εξελισσόμαστε, να δίνουμε πάντα τον καλύτερο μας αυτό και νομίζω αυτό θα βγει και αύριο. Ανυπομονούμε λοιπόν από αύριο το βράδυ και κάθε Σάββατο παραδοσιακή βραδιά
Έρχεσαι στα σπίτια μας μέσα από άλλη συχνότητα αυτή τη φορά. Είπαμε ότι είναι πολλά τα χρόνια. Πολλά. Και φέτος και μια μεγάλη αλλαγή. Τεράστια αλλαγή για όλους μας. Εντάξει, νομίζω και ο κόσμος που με βλέπει μου λέει θα σας βάλουμε στον Αλφα φέτος. Κάθε καλό, άντρε μου, πραγματικά. Έκαμε συμφωνητικά γιατί να έρθεις κοντά μας σε λίγες μέρες. Θα έρθω φυσικά κοντά σας με μεγάλη μου χαρά. Τώρα αυτό με τα φωνητικά. Άκουσες νομίζω τις φωνητικές μηχανότητες. Υπάρχει έτσι, ξέρω ότι είναι ζηλευτές. Περιθώριο βελτίωσης. Όχι, όχι. Ξέρω ότι είναι ζηλευτές οι φωνητικές. Θα σε αναλάβουν ειδικοί εκεί. Α, θα μου φέρετε και δάσκαλο. Βέβαια. Θα σε δασκαλέψουμε καλά, Χριστιαν. Μη φοβάσαι. Μα νομίζεις ότι μαθαίνω. Είναι αλλού ο τόνος, αλλού εγώ. Ήταν είναι το καλύτερο τρέιλερ που είδαμε από όλα τα χρόνια που σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, άντρε μου. Τσαλακώνεσαι, μπράβο. Εγώ θα. Όχι, δεν είναι. Ήταν τέλειο, τέλειο. Εγώ θα σου πω ότι ακόμη και στην χοροδία του σχολείου που δύσκολα αφήνουν παιδιά έξω. Ξέρεις, για να μην νιώθουν άσχημα. Μα πού να με βάλω. Πώς μπορούσαν οι άνθρωποι να το στηρίξουν και να είμαι εγώ στη χοροδία του σχολείου, να ακούγεται τι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν δύσκολο. Άντρε μου, νιώθεις ότι ισορροπείς ανάμεσα σε οικογένεια, δουλειά, γιατί εκτός από την παραδοσιακή βραδιά τρέχεις και άλλα πολλά πράγματα. Ήσουν παλιότερα και στο ραδιόφωνο, έχεις τα δικά σου, τις δικές σου δουλειές, τις ξεχωριστές που τρέχεις πέρα από την παραδοσιακή βραδιά, τα παιδιά. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ζωή μας. Νομίζω ότι πλέον μπορώ να τα ισορροπήσω, αν και είμαι άνθρωπος της ισορροπίας. Δηλαδή, όταν χαλά η ισορροπία μου, δεν είμαι εγώ καλά. Θέλω πάντα να έχω μια ισορροπία στη ζωή μου. Έτσι, βάζω προτεραιότητες και πάντα η προτεραιότητα η δικιά μου είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Μειώνω όσο μπορώ τις δουλειές που έχω για να τους δίνω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ. Αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα η καθημερινότητα είναι δύσκολη, πολλές οι απαιτήσεις και τα γυρίσματα και οι συναυλίες μας στα χωριά με τον Μιχάλη. Και οι διαφημίσεις μας και όλα τα πράγματα που κάνουμε, παρουσιάσεις. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνω. Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αυτό το έχεις διάστημα. Βρει το ρυθμό σου, έχεις βρει τον τρόπο σου να ισορροπείς. Και νομίζω όταν είσαι καλά εσύ, μπορείς να αποδώσεις έτσι. Εννοείται. Δίνεις και καλύτερα πράγματα στους γύρω σου. Τι πιστεύεις ότι, σύμφωνα πάντα με τη δική σου εμπειρία, από αυτό που εσύ ζεις, που κρατάει ένα γάμο, μια σχέση και όλα αυτά. Νομίζω ότι η κατανόηση και ο σεβασμός είναι οι μεγαλύτερες αρετές που πρέπει να έχει ένα ζευγάρι. Δηλαδή, την ώρα που θα νιώσεις ότι δεν μπορείς, δεν τα καταφέρνεις, να μπορείς να πεις, ας πούμε, π.χ. να πω στο νεοκλή μου σήμερα, δεν αντέχω εγώ άλλο. Ανέλαβε εσύ, κάνει και εσύ κάτι, βοήθησε. Ξέρω εγώ, με τα παιδιά. Άλλαξε και εσύ την μπάνα στο παιδί. Δηλαδή, να βρεθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ του ζευγαριού, έτσι ώστε να μην είναι όλο το βάρος πάνω στη μάνα. Γιατί είναι δύο οι γονείς. Το κάνει αυτό. Λένε ότι καμιά φορά οι άντρες αργούν λίγο να καταλάβουν ότι έλα, τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Είναι πάρα μα όχι πάρα όλοι, ανάλογα. Με τις κόρες του νεοκλής είναι ερωτευμένος. Προχτές ήμασταν στο κρεβάτι. Βλέπω το σηκώνεται η Χριστιανά, μου πάει. Είχαμε κανένα μισάρο να επιστρέψει. Μα πού ήσου, λέγα του. Έρωτας, λέει, μη κόρες, δεν μπορώ. Πήγαινε φίλα να της αρέσει μου, και μετά επέστρεψε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, είναι του αρέσει να μείνει με τις κόρες του, να περάσει χρόνο. Φυσικά, επειδή έχει τη σχολή του, φεύγει από τις 3 το μεσημέρι, ενώ φεύγει και έρχεται 9.30 το βράδυ. Αλλά την ώρα που θα έρθει στο σπίτι, δεν είναι αυτό που θα μου πει, μου δουλειά να αφήσει με ήσυχο, ας πούμε. Θα κάτσει με τις κόρες του. Θα τις κινήσει, του αρέσει να εμπλέκεται. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άντρε μου, πώς σχολιάζεις τις κόντρες που κατά καιρούς φημολογούνται, μία από εδώ, μία από εκεί, γενικότερα, όχι μόνο για σένα, εγώ σε ρωτώ για τη δική σου την περίπτωση, αλλά γενικότερα φημολογούνται κόντρες από εδώ, κόντρες από εκεί, κάποιες είναι φήμες, κάποιες είναι αλήθειες. Να σου πω την αλήθεια, Χριστιανά μου, κόντρες, εγώ προσωπικά δεν έχω με κανένα. Ναι. Και δεν μου αρέσει γενικότερα να έχω κόντρες στη ζωή μου. Είμαι άνθρωπος ο οποίος, αν νιώσω ότι έχω κάνει κάτι εγώ σε κάποιον άνθρωπο, θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα του πω, ξέρεις, η συζήτηση είναι σωτήρια. Να μιλήσεις τον άλλον, να ακούσεις την άποψή του. Νομίζω ότι είμαι δίκαιος άνθρωπος. Πάντα θέλω να ακούω και την άποψή του άλλου. Και τις πλήστες φορές μπορεί να ρίξω και την ευθύνη στον εαυτό μου. Ναι. Και όλοι μου λένε, γιατί αντιδράς με αυτόν, γιατί δεν φταίσαι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα εγώ θα κρίνω τι έκανα λάθος και μετά θα πω ότι το φταίξιμο το έχει ο άλλος. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι τηλεοπτικές κόντρες αρέσουν πάρα πολύ δημοσιογραφικά, πουλούν, ενώ κάτι το οποίο ίσως να μην δημιουργείται από εμάς τις παρουσιάστρες, αλλά από τρίτους ή τέταρτους που βγάζουν τους διάφορους τίτλους κτλ. Κάποιες φορές όχι. Ναι, ανάλογα. Ανάλογα, ναι.
Αλλά δεν θεωρώ ότι έχω κόντρα με άτομα του χώρου. Σου έχει συμβεί να βρεθείς σε δύσκολη συνθήκη να χρειαστεί να κάνεις μια συζήτηση με έναν άνθρωπο? Δύσκολη συνθήκη? Όχι ιδιαίτερα. Μία μόνο περίπτωση ήταν που πήρα τηλέφωνο, μιλήσαμε και ήταν όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Θεωρώ ότι εντάξει, είμαστε τόσο μικρή κοινωνία, τόσο μικρός, πόσοι παρουσιαστές είμαστε στην τηλεόραση, που θεωρώ ότι το να υπάρχουν κόντρες δεν είναι όμορφο. Καλά, αυτό μην το λες. Δεν είναι ότι είναι και πολύ μεγαλύτερος αριθμός στην Ελλάδα, αλλά... Εντάξει, στην Ελλάδα τους αρέσει να το τροφοδοτούν κιόλας, να συζητιέται. Εκεί απαντούν ένα στον άλλο κατευθείαν. Να υπάρχει, ναι, δεν... Ναι. Και βλέπουμε και διάφορα βίντεο, ανεβάζουν, απαντούν λες και εσύ, δεν τους νοιάζει τίποτα. Εκεί υπάρχει κατευθείαν απάντηση, ναι, μέσα από τις εκπομπές. Είναι διαφορετικά το πράγμα εκεί. Δεν μου αρέσει όμως αυτό, Χριστιανά. Καλύτερα να πάρεις τον άλλο, να του το πεις, να του πεις έχω αυτό το πρόβλημα μαζί σου, ναι, να συζητήσεις. Να πιείτε έναν καφέ, να φάτε ένα φαγητό, ναι, και αν δεν τα βρείτε, εντάξει, δεν θα είσαστε και κολλητοί. Ναι. Αλλά τουλάχιστον να λες μια καλημέρα, να ξέρεις ότι είσαι καλά με το μέσα σου. Όταν κοιμάσαι το βράδυ και δεν είσαι καλά με το μέσα σου, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και εντάξει, πλέον έκλεισα 32, νιώθω ότι είμαι πολύ εντάξει με τις σχέσεις μου, με τους ανθρώπους μου γύρω, γιατί δεν είναι μόνο οι κόντρες, οι τηλεοπτικές, που αυτές συνήθως είναι και δημιουργούνται από τρίτους. Και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους επιζητώ την αλήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω να έχω κανέναν δίπλα που να είναι ψεύτικος. Θέλω να έχω τρία άτομα τα οποία με αγαπούν αληθινά και μου προσφέρουν αυτήν τη γαλήνη. Τα καταφέρνεις, έχεις το κριτήριο αυτό με τους ανθρώπους? Νομίζω ότι τα καταφέρνω στην τώρα. Μικρότερη και ήμουν πολύ αφελής, δηλαδή ήμουν στο σύννεφάκι μου. Νιώθα ότι όλοι είναι σαν εμένα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, θα φας τις σφαλιάρες σου, θα καταλάβεις ποιοι σε αγαπούν πραγματικά, ποιοι όχι. Θα βάλεις τα όρια σου, που δεν έβαζα ποτέ όρια εγώ στις σχέσεις μου τις ανθρώπινες. Αλλά από την άλλη, δεν θα αλλάξουμε για το χαρακτήρα μας. Ναι, σίγουρα. Γιατί κάποιοι άλλοι ίσως να σκεφτούνται διαφορετικά. Εννοείται. Πέρα από την παραδοσιακή βραδιά, άντρε μου, τι άλλο θα ήθελες να κάνεις τηλεοπτικά? Τηλεοπτικά. Ή γενικότερα, με όλα όσα καταπιάνεσαι. Να σου πω την αλήθεια, Χριστιανά μου, είμαι πάρα πολύ γεμάτη με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Και είναι και αυτή η ισορροπία που σου είπα ότι θέλω να έχω στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, το ότι κάνω την παραδοσιακή βραδιά μου προσφέρει και εκτός του ότι με ενθουσιάζει. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή θα ξεκινούσαν τα γυρίσματα και τους έλεγα μακάρι να ξεκινήσουν, είναι η έξοδος μας, περνάμε καλά εκεί. Ναι, ναι. Τα πειράγματα με τους μουσικούς μας, είμαστε όλοι φίλοι πλέον, η οικογένεια. Και νιώθω ότι θέλω να εξελίσσω. Τώρα το τι θα ήθελα να κάνω δεν το ξέρω, σίγουρα ψυχαγωγία, ναι, αλλά προς το παρόν είμαι καλά εδώ που είμαι και είμαι και ευγνώμων. Ναι. Πέρα από το τηλεοπτικό πεδίο, γιατί κατά καιρούς σε βλέπω σε διάφορα πράγματα. Μ' αρέσει, είμαι άνθρωπος που δεν επαναπαύομαι. Δηλαδή θέλω να κάνω πράγματα. Θα κάνω και την παρουσίασή μου. Θα πάω και στα χωριά μου να τραγουδήσω. Που αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί μου λένε: μα τι γυρεύεις εσύ, μια ξαφνική τώρα να τραγουδάς? Γιατί τι έχει να κάνει με το μαλλί, δηλαδή αυτό? Πολλοί κόσμος, Χριστιανά μου, το κρίνει αυτό. Και είναι κάτι το οποίο. Έχεις ακούσει τέτοιο σχόλιο, ότι τι γυρεύεις εσύ, ξανθιά, να πας να τραγουδάς? Γιατί τραγουδάς εσύ παραδοσιακά τραγούδια, ας πούμε, έχεις αυτήν την εμφάνιση, να στο πω. Ναι. Ενώ και μέσω της παραδοσιακής βραδιάς προσπαθούμε έτσι να φέρουμε το σήμερα, κρατώντας φυσικά την κληρονομιά του προγόνου μας, τα ήθη, τα έθιμα μας, να το εξελίξουμε όλο αυτό. Και αν δεις τα γυρίσματα, έρχονται πάρα πολλοί νέοι. Και στις μέρες μας πας στα κλαμπ, ακούς τα κυπριακά τραγουδιά, θα πας σε ένα γάμο, θα ακούσεις τα κυπριακά τραγουδιά. Ναι, σίγουρα. Έχει απενοχοποιηθεί όλο αυτό με την παράδοση. Δηλαδή, τραγουδάς κυπριακά, είσαι χορκάτης. Υπήρξε καλά, και αυτό. Καλά, αυτά τώρα τεράστια, είναι ξεπερασμένα. Νομίζεις ότι είναι ξεπερασμένα, ενώ ήταν ένα στοίχημα που είχα βάλει εγώ με τον εαυτό μου, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι μου λένε γιατί ασχολείσαι εσύ με την παράδοση, ας πούμε. Δεν σου ταιριάζει. Αλλά εγώ το αγαπούσα, ήταν τα βιώματά μου από το σπίτι, από τον παππού μου. Και αν δεν το αγαπάς, νομίζω δεν μπορείς να έχεις και διάρκεια. Αν δεν το αγαπάς, μα πόσο εσύ το κάνεις, πόσα χρόνια τώρα αυτό είναι? Είναι 10 χρόνια φέτος, 7 για μένα. Ναι. 8η χρονιά. Νομίζω ότι κάναμε τον κόσμο να έρθει πιο κοντά στην παράδοση του τόπου. Πάρα πολλοί νέοι, και έχω και πάρα πολλούς συνεργάτες, τραγουδιστές, που πλέον επιλέγουν να τραγουδούν τα παραδοσιακά τραγούδια. Τους δίνουν μια διαφορετική νότα, ανοίξη, ναι, για να έρθει στο σήμερα.
Και νομίζω ήταν ένα στοίχημα που κέρδισε η παραδοσιακή βραδιά, ναι, όλο με αυτό. Άντρε μου, μέσα στην τηλεόραση υπήρχε κάτι το οποίο να σε δυσκόλεψε ξεκινώντας από το ξεκίνημά σου πίσω μέχρι σήμερα? Κάτι που να με δυσκόλεψε. Σίγουρα προκλήσεις και δυσκολίες υπάρχουν σε όλες τις δουλειές, αλλά δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερα να με έχει ζωρίσει ή να με δυσκολέψει. Ναι. Δουλεύω πολύ σκληρά, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να δουλεύω και να εξελίσσω. Τώρα, αν το κάνω καλά. Ναι, σε στεναχωρεί κάτι, φαίνεται, όταν το κάνεις καλά φαίνεται και η διάρκεια και όλα. Σε στεναχώρησε κάτι μέσα στα χρόνια, υπήρχαν φάσεις που είτε η κριτική είτε οτιδήποτε που δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο και σε ρωτάω, είναι πολύ γενική ερώτηση. Σου πω την αλήθεια, Χριστέρα, με μόνος ανθρώπους που ξεχάνουν. Δηλαδή... Καλό είναι αυτό τις περισσότερες φορές. Και να έχει γίνει κάτι, το διαγράφω από εδώ. Δηλαδή και να μου πεις τι έγινε πριν 5 χρόνια, δεν θα θυμάμαι. Ναι. Και ένα χαρακτηριστικό του εαυτού μου αυτό. Έλεγα ότι ήταν κακό, αλλά στην τελική είναι όχι, καλό. Όχι, μια χαρά είναι. Δηλαδή, ξεχνώντας τα όλα αυτά, προχωράς χωρίς να σε νοιάζει τι έγινε στο παρελθόν. Ή αν έχει πει κάποιος κάτι ή οτιδήποτε. Δεν μου αρέσει να ασχολούμαι. Σίγουρα τώρα δεν θα αρέσουμε και σε όλους. Θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα προχωράμε. Σίγουρα. Εννοείται. Τώρα, ποιο είναι το πλάνο, Άντρη μου, πώς έρχονται τα γυρίσματα, τι θα δούμε? Θα δούμε Χριστιανά Αριστοτέλους στην παραδοσιακή βραδιά. Θα έχουμε και καλεσμένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα, αλλά κυρίως Κύπριους καλλιτέχνες. Γιατί... Φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστείτε άλλον καλλιτέχνη εκτός από μένα βέβαια, στο δεύτερο όχι, γύρισμα. Δεν θα έχουμε κιόλας άλλο καλλιτέχνη, εκτός κι αν ο κύριος Φέσας ή ο Γιώργος ο Ερωτοκρήτου είναι και... Καλοφωνάριδες. Ναι. Είναι. Να τους βάλουμε να τραγουδήσουν. Όχι. Νομίζω κανένας. Κανένας. Ναι. Νομίζω κανένας μας. Θα το δούμε. Απλά θα συνοδεύουμε. Α, εντάξει. Ναι. Προετοιμάζουμε τις εκπομπές. Εντάξει, έρχονται όμορφα πράγματα. Ναι. Θέλω να... Μπράβο, ρε Άντρη μου, μπράβο. Πώς είναι η καθημερινότητά σου, γιατί είναι μία φορά την εβδομάδα τα γυρίσματα. Τα γυρίσματα, ναι. Εντάξει. Ξυπνάμε να πάρω τα παιδιά στο σχολείο φυσικά, τις 6 το ξύπνημα. Μετά θα ασχοληθώ με τις διάφορες διαφημίσεις και τα λοιπά που έχουμε. Θα πάω φυσικά έτσι στην εκπομπή να οργανωθούμε 2-3-4 φορές τη βδομάδα, εξαρτάται από την εκπομπή. Και εντάξει, έχω τις παρουσιάσεις μου, έχω τις συναυλίες μας, θα φύγω τώρα από εδώ και θα πάω στη Λεμεσό γιατί έχουμε συναυλία με τον Μιχάλη. Ναι. Ο Μιχάλης μας, να του δώσεις την αγάπη μας. Ο Μιχάλης μας σε λατρεύει, σε αγαπά πάρα πολύ. Και εγώ τον αγαπώ πολύ, και εγώ. Και νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που είμαι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ακούραστος, Χριστιανά μου. Μακάρι να του διά χρόνια ο Θεός να συνεχίζει αυτόν που κάνει. Δεν σταματάμε τίποτα. Ναι. Οι μπαταρίες του Ελίφκου. Είναι. Άρα σήμερα έχετε μαζί συναυλία. Ναι. Εντάξει, καθημερινά κάτι θα βρεθεί. Παρουσιάσεις, μουσική, τα πάντα. Μ' αρέσει να τα κάνω. Κάποια στιγμή είχες βγάλει και τραγούδι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά μου ήρθε τώρα, μου ήρθε τώρα αναλαμπή ότι είχες βγάλει και τραγούδι. Είχες πάει στην Ελλάδα, κάνατε ηχογράφηση, αυτά. Και συμβόλαιο με την Panic Records. Και τι έγινε εκεί με το συμβόλαιο. Δεν τα θυμάμαι όλα. Μου, δεν ήθελα να πάω στην Ελλάδα. Τι έγινε εκεί. Τίποτα. Ήταν ότι πρέπει να φύγεις, να πας στην Ελλάδα, να κάνεις αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι τραγουδιστές, να εμφανίζεσαι στις πίστες κτλ. Και δεν ήθελες? Δεν ήθελα. Ναι. Ήμουν και πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, δηλαδή ήμουν 18, 19. Τόσο. 19 ήμουν τότε. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Εντάξει, έρχονται κάποια πράγματα στη ζωή μας και δεν τα. Όχι, δεν τα εκτιμούμε. Τα βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Φυσικά, αν πήγαινα στην Ελλάδα, δεν θα είχα την οικογένεια που έχω σήμερα. Άρα, νομίζω ο Θεός ξέρει. Έρχονται τα πράγματα όπως πρέπει να έρθουν. Ναι. Δεν το θυμόμουν το συμβόλαιο, το τραγούδι θυμόμουν. Ναι. Με την κυρία Δρούτσα. Ναι, την αγαπημένη μας την Εύη Δρούτσα. Που έτρεμαν τα πόδια μας. Εντάξει, εσάς έτρεμαν τα πόδια μας. Εμάς, Χριστιανά μου, εσένα. Που ακούγατε την κριτική. Εγώ ήμουνα χαλαρή. Μεγάλη στιγμή. Ναι, εσείς εντάξει, φαντάζομαι, αλλά ήταν ωραία εξέλιξη αυτή για σένα μετά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αφού και ο Νικός Γαλήνης, που είναι παραγωγός της παραδοσιακής βραδιάς, με είχε δει. Την ημέρα που τραγούδισα το Για σε εμείς στον Dancing και με βρήκε τηλέφωνο. Και μου λέει: Θέλω να συναντηθούμε γιατί έχω μια πρόταση συνεργασία. Εντάξει, είναι πια από τέστη συνάντηση. Γιατί? Τον έστησε. Δεν ήξερα ποιος είναι. Περίμενε, βάλατε ραντεβού και δεν πήγες. Ναι, δεν πήγα ποτέ. Δεν ήξερα ποιος είναι. Λέω: Κάμνω μου φάρσα. Εντελώς αθώα εγώ. Ναι. Του τύπου αποκλείεται, ας πούμε. Ξαναπιάνει με άνθρωπο, λέει μου, είμαι παραγωγός. Περίμενε, Άντρη μου, περίμενε. Είπατε, ας πούμε, η ώρα 10 σε αυτό το σημείο, ναι, και δεν εμφανίστηκες. Δεν μπήκα ποτέ. Πάλι καλά που σε ξαναπήρε. Και την επόμενη φορά είπε με τον παπά μου.
Α, εντάξει, εντάξει, όχι, αυτόν το κατανοώ απόλυτα. Να νιώθεις ασφάλεια όταν δεν ξέρεις έναν άνθρωπο, να νιώθεις λίγο ότι. Που πω τώρα, μόνη μου ξυπόλυτη στα αγκάθια. Αλλά μιλάμε για μια συνεργασία που κράτησε 10 χρόνια και πάει και είναι επιτυχημένη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ναι, μέσα από τον dancing. Εντάξει, πόρτες. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι και να μην ήταν το dancing, θα ήταν κάτι άλλο, είναι όταν κάποια πράγματα είναι να έρθουν, έρχονται. Σίγουρα, ναι. Έρχονται. Άντρη μου, σε καλωσορίζω ξανά εδώ στο κανάλι μας και πια κανάλι και δικό σου και όλων μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, αλήθεια. Θα σε περιμένουμε. Θα έρθω να τραγουδήσω. Και αύριο πρεμιέρα. Αύριο πρεμιέρα, λοιπόν, αύριο στις 9 το βράδυ, παραδοσιακή βραδιά εδώ στον Αλφα Κύπρου, με την Άντρη Γκαρατώνη φυσικά. Και όλα όσα θα ακολουθούν τα Σαββατόβραδά μας πια εδώ στον Αλφα. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, βεβαίως, να τα βλέπουμε, βεβαίως. Να σας απολαμβάνουμε. Άντρη μου, όλα ευχαριστώ, τα καλά σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.